Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας όμως και στον κύριο Οδυσσέα Δράκο, που είναι ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης, αν δεν κάνουμε λάθος, της ομάδας, της άλλης ομάδας διευτελαθλήτριας, της ομάδας του Καραϊσκάκη, για να δούμε τι γίνεται και εκεί, σε εκείνο το μέτωπο. Καλημέρα σε Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο, τι κάνετε? Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, καλά. Είστε καλά, προετοιμάζεστε για αγώνες μπαράζ? Κοιτάξτε τώρα, για όλα προετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Mm. Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League. Mm-hmm. Θα τελειώσουν οι δικαστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Ναι, ναι. Εκκρεμότητες που υπάρχουν, θα επικυρωθούν οι βαθμολογίες και θα πούν τα πράγματα σε μια σειρά. Mm-hmm. Υποτίθεται, αυτό είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, να διορθώσω κάτι. Για διορθώστε. Έτσι, το περί διοκτησίας στα ρευστηχνικά σωματεία δεν υφίσταται. Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Είστε ο χρηματοδότης, εν πάση περιπτώσει. Ως ένας από τους 10-12. Α, είστε πολλοί, τόσο πολλοί. Είμαστε τόσοι. Μπράβο. Πάντως, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, κύριε Δράκο, η ομάδα του Καραϊσκάκη είναι μια ομάδα που έβγαλε πέρσι μια υγεία γενικότερα και είναι μια ομάδα που είναι, για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής, αρκετά οργανωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε. Εντάξει, αλλά δεν φτάνει η οργάνωση μόνο. Ναι. Δυστυχώς, στη χώρα μας επηρεάζουν πολλά πράγματα. Όλη η κατάσταση και όπως είμαστε σε όλες τις εκφάνσεις ζωής μας, σε εκδηλώσεις μας, έτσι είμαστε και στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εσείς τι πληροφορίες έχετε, κύριε Δράκο, θα γίνουν αγώνες κατάταξης προς τα εκεί, πάμε? Γιατί στον Άρη το θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Εφόσον οι θέσεις που υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι δύο, θα μπαράζει και μονόδρομος. Θα κληθούν οι ομάδες, οι δευτεραθλητρίες. Δεδομένου ότι η ΕΠΟ έχει πάρει μια απόφαση μετά από αίτημα της Super League ότι αυτό το πρωτάθλημα θα εξαρτηθεί με 20 ομάδες, το φυσιολογικό είναι να γίνουν παράζες. Εσείς, η δική σας η ομάδα σε τι κατάσταση είναι? Προπονήσεις κάνετε, έτσι δεν είναι, κανονικά? Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα 21 μέρες. Α, έχετε τόσο? Ναι, ναι. Είχαμε πάρει το ρίσκο και αμέσως μετά είχαμε διαβλέψει, δηλαδή, ότι θα πάει μακριά αυτό το πράγμα και πήραμε το ρίσκο να μια εβδομάδα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος να αφήσουμε τους ποδοσφαιριστές να πάνε διακοπές. Ναι. Και από τις 8-9 Ιουλίου έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που ανεβήκαμε στη Βασιλίτσα και τώρα μια εβδομάδα χθες είχαμε και το πρώτο φιλικό. Μάλιστα. Άρα είναι, έχετε και ρόστερ, δηλαδή, που είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Ακούσε τώρα να μην μιλάμε έτσι και εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί δεν είναι. Προσπαθήσαμε όσο φύλαμε στην πιθανότητα. Τα παιδιά που είναι εδώ από τη γύρω περιοχή, που είναι χρόνια μαζί μας, να έχουν παρουσία και στην ενδυνάμει, ας πούμε, Β' Εθνική, Football League. Έτσι λοιπόν μείναν 15 παιδιά από την περσινή ομάδα, οριστικά, και αυτό είναι το ρόστερ όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον κανονισμό οι περσινές ομάδες θα παίξουν. Μάλιστα. Δηλαδή η ενημέρωση που έχετε είναι αυτή, ότι δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τον κανονισμό? Γιατί αρκετές ομάδες... Ναι, ο κανονισμός δεν αλλάζει κάθε μέρα. Ναι, δεν αλλάζει. Ναι. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις ομάδες, για παράδειγμα, που θα πάρουν κάποιους παίκτες μέχρι τη διεξαγωγή των αγώνων κατάταξης. Και εμείς έχουμε ήδη 4-5 παίκτες για το ενδεχόμενο να πάμε στην Β' Εθνική, οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν. Έτσι είναι. Είναι σαφής ο κανονισμός. Άλλωστε, παράταση της περσινής αγωνιστικής περίοδου είναι στην ουσία τα παράταση. Ναι, επί μήκυνση, είναι σωστά, έχετε δίκιο. Ναι, οπότε δεν τίθεται θέμα συμμετοχής. Άλλωστε, αυτό θα ήταν και πέρα από το ότι αντιβαίνει ο κανονισμό. Δεν είναι και δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι μείναν προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο εφαρμόζοντας τον κανονισμό και πήραν το ρίσκο στην καινούργια χρονιά στη Β' Εθνική,
να έχουν κατώτερη ομάδα από ό,τι θα έπρεπε ίσως ή θα μπορούσαν, δεν μπορεί να τιμωρηθούν και να μπούμε σε ένα διαγωνισμό μεταξύ των ομάδων να πάρουμε παίχτες για μια εβδομάδα, ξέρω εγώ. Ναι. Έχετε δίκιο. Μπορεί και στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ναι, ναι, τίθεται και ένα ηθικό ζήτημα ξεκάθαρα. Προφανώς, προφανώς. Όπως το κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τέτοια δείγματα από την ΕΠΟ. Ναι. Η ΕΠΟ δεν άλλαξε στάση ποτέ. Από την αρχή ήταν σαφής. Από τη στιγμή που της υπευλήθη το αίτημα. Ναι. Και μια δήλωση της Νίκης Βόλου ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Football League, έγινε το αίτημα από τη Football League και η ΕΠΟ είπε ότι το πρωτάθλημα αυτό θα διεξαχθεί όπως είναι η προκήρυξη με 20 ομάδες και θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τον νόμο. Δεν άλλαξε ποτέ, δηλαδή όλο αυτό το καλοκαιρινό, άλλος είπε έτσι, άλλος είπε αλλιώς, άλλος δεν προέρχεται από την ΕΠΟ. Μάλιστα, σωστά. Άρα δηλαδή από... εξυπηρετεί άλλο είδους καταστάσεις. Ναι. Άρα με αυτό που μας λέτε και από, από τον ισχύοντα κανονισμό αλλά και από την ενημέρωση που προφανώς έχετε, ό,τι παίκτες βάλει στο ρόστερ για παράδειγμα, είτε ο Άρης, είτε η Κηφισιά, είτε ο Παναργιακός ενδεχομένως, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες καταστάσεις. Είτε ο Καραϊσκάκης βεβαίως και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο, άμα ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Εάν ήταν έτσι, δεν θα μιλάγαμε για τις ίδιες ομάδες. Σωστά. Ναι. Είναι και εξωθενωτικό, αν θέλετε, για τις ομάδες αυτές να έρθουν με ένα καινούριο ρόστερ ιδιαίτερων απαιτήσεων, ας πούμε. Ναι. Και στο τέλος να παίξουν ξανά στη γάμα εθνική. Να... δεν είναι πολύ πρόθυμοι ποδοσφαιριστές. Προερχόμενοι από μεγαλύτερες κατηγορίες να παίξουν στη γάμα εθνική. Μάλιστα. Μετά τι θα το δηλαδή, τι θα του πεις, τέλος Αυγούστου, δε άντε στο καλό. Ναι, τίθεται μια σειρά από ζητήματα όπως τα περιγράφετε. Τώρα. Προφανώς τώρα, γιατί εντάξει, και υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και τα λοιπά. Αλλά δεν έχουμε και δείγματα ότι μπορεί να καταστραγηθεί. Ο κανονισμός, δηλαδή κάποιες ομάδες οι οποίες ας πούμε δεν δείξαν κανένα ενδιαφέρον από την αρχή. Ναι. Και που έδιωξαν όλους τους ποδοσφαιριστές, ναι, που δεν υπέστησαν το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας όλο το καλοκαίρι, ναι, ξαφνικά να εμφανιστούν τώρα καλημέρα ήρθαμε. Σωστά, αναφέρεστε προφανώς τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στον Παναριακό και στην Κηφισιά, οι οποίοι έδιωξαν όχι, το... όχι, όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε κανέναν, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Όχι, δεν λέω ότι προσβάλλετε κάποιον. Ναι. Σας λέω αυτό να τη βαίνει, δεν μιλάω προσωπικά, ναι, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση, αλλά ούτε και υφίσταται τέτοιο, δεν υπάρχει αίτημα από καμία ομάδα να γίνει αυτό που μου λέτε τώρα. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω, δηλαδή όλοι προσπαθούν. Ναι. Όλοι έχουν... και φυσικά έκανε... ήρθε 5 χρόνια συνέχεια δεύτερη. Ναι. Προφανώς δεν έχει λάβει τα μέτρα της. Δηλαδή κανένα δεν ξέρει πώς είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Εγώ δεν... ναι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δηλαδή δεν ξέρω πόσοι... τι ρόστερ έχει και φυσικά, τι κάνει και τι δεν κάνει. Ναι. Ούτε το Άργος. Απλώς το Άργος διάβασα κάποιες ας πούμε γενικές συνελεύσεις που είχαν τώρα τελευταία. Ναι. Μόνο αυτό, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Ναι, το ρεπορτάζ τουλάχιστον και από το Άργος και από την Κηφισιά περιγράφει δύο ομάδες οι οποίες έχουν απολέσει το μεγαλύτερο μέρος από το ρόστερ, από τους παίκτες που είχαν με δελτία φυσικά, γιατί μιλάμε για γάμα εθνική την περασμένη σεζόν. Και άρα αυτή τη στιγμή, με τον ισχύοντα κανονισμό όπως μας τον περιγράψατε και τον οποίο τηρείτε εσείς απαρέγκλητα, όχι εμείς, ομάδες, ναι, φαντάζομαι ακριβώς, ότι δεν μπορεί ακριβώς να το, αυτό το σημείο να τα παρακάμψει αυτά όλα. Θέλω να πω ότι αυτές οι δύο ομάδες προφανώς, αν ισχύει το ρεπορτάζ που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, θα έχουν πρόβλημα να αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης. Προφανώς, αν αυτό συμβαίνει, λέτε εσείς, εάν συμβαίνει αυτό, πάει, έχουν όντως πρόβλημα. Αυτό βέβαια δεν θα κάνει καθόλου, δεν θα είναι καθόλου άσχημο, μιας και μιλάμε μάλλον για δύο κενά που θα προκύψουν στον Άρη και τον Καραϊσκάκη και τη δική σας ομάδα που έχουν ένα ρόστερ για να παίξουν και φυσικά. Τώρα, σας είπα, όταν λέμε ένα ρόστερ. Έχουμε ένα ρόστερ ανάγκης, τίποτα άλλο. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, θα ήταν ευχής έργο και για εσάς, φαντάζομαι, κύριε Δράκο, να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων κατάταξης για να φτιάξετε και την ομάδα της επόμενης σεζόν. Έτσι... ακούστε τώρα, το κίνητρο που έχει σημασία για όλους μας είναι να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση όσο πιο σύντομα μπορεί, ναι, για να μπορέσει να κάνει ο καθένας όσο είναι χρόνο, όσο υπάρχει χρόνος ακόμα. Τώρα αυτή η ομάδα, ας πούμε, φανταστείτε τώρα τι θα γίνει, ναι,
πώς θα βγει, με ποια διαρκεία θα βγει, πού θα ζητήσει ενίσχυση, πότε θα φτιάξει ΠΑΕ. Τον έχουμε χάσει, πρέπει να είναι καθοδόν προφανώς ο κύριος Δράκος. Αν μπορέσουμε να τον καλέσουμε για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μαζί του πριν το κλείσιμο και τις πρώτες ώρες της εκπομπής. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Οδυσσέα Δράκο, που είναι ένας από τους χρηματοδότες της ομάδας της ΑΕ Καραϊσκάκης, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας. Λέγατε ότι το σημαντικότερο για εσάς, κύριε Δράκο, είναι να ξεκαθαρίσει επιτέλους αυτή η ιστορία τις επόμενες μέρες. Προφανώς, για τον κόσμο. Δηλαδή, τώρα μας εμποδίζει στο να προβούμε σε μια σειρά ενεργειών. Χωρίς να ξέρουμε τι ρόστερ φτιάχνουμε, για πού το φτιάχνουμε. Ναι. Έτσι, σε ό,τι αφορά λοιπόν το Καραϊσκάκι, λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, ναι, και, ναι, αυτό είναι. Έτσι θα παρουσιαστούν οι ομάδες αυτές, αν παρουσιαστούν στο πρωτάθλημα της Football League, λίγο απ' όλα θα είναι. Ναι. Γιατί όταν είσαι αναγκασμένος να κρατήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ρόστερ 15-16 ποδοσφαιριστών από την περσινή ομάδα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τι να του πεις αυτήν τώρα, όσο αργεί αυτή η απόφαση να βγει. Ξέρω εγώ, φύγε τώρα και πήγαινε πού. Ναι, είναι λίγο ανήθικο απέναντι στον παίκτη που... Προφανώς. Ναι, είναι έξω, τουλάχιστον είναι έξω από τη δική μας λογική. Εδώ σε εμάς δεν αγιάζει ο σκοπός στα μέσα. Ναι. Ναι, μπορεί να μην ταιριάζει με αυτά που βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Δράκο, αυτή η συμπεριφορά και η φιλοσοφία που έχετε. Εγώ... Ναι, εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους... Έχουμε ξεκαθαρίσει με κόστος, ας πούμε, ξέρω εγώ, βασικός αμυντικός της ομάδος, ας πούμε, τον αφήσαμε και έφυγε, γιατί ήταν παιδί από την Αρμενία. Ναι. Εκεί τελείωναν οι μεταγραφές. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε κάτι παραπάνω για να μείνει στην ομάδα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν βγεις και πας, ας πούμε, ότι έτσι θα εκδώσεις 100 διαρκείας, πού θα τα δώσεις. Ναι. Σου λέει ο άλλος, σε ποια κατηγορία είσαι. Τι απαντάς. Ναι. Τίποτα. Και φυσικά... Πας να μιλήσεις με έναν ποδοσφαιριστή. Ναι. Ωραία. Σου λέει, σε ποια κατηγορία, στη Β έρχομαι, στη Γ δεν έρχομαι. Ναι. Ωραία, τότε λοιπόν τι μπορεί να είναι, τίποτα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ας ελπίσουμε ότι θα εκδοθεί και αυτή η δύο αποφάσεις, δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω καλή πληροφόρηση αν βγήκε αυτή η απόφαση που αφορούσε την Ερμιονίδα και την Καλλιθέα. Ναι. Είναι και η Κέρκυρα, είναι και... Η Κέρκυρα είναι υπόθεση αύριο θα εκδικαστεί, άρα θα ξέρουμε προφανώς από αύριο και μετά και για την Κέρκυρα. Ναι, εντάξει τώρα, αν πάρει και αυτή το χρόνο, το χρόνο που είχαν μέχρι τώρα αποφάσεις 10-15 μέρες, αντιλαμβάνεσαι σε τι εχθρή κατάσταση θα βρεθούμε στις 7 Αυγούστου. Ναι. Με τον Άρη έχετε καθόλου επικοινωνία, κύριε Δράκο, έχετε μιλήσει καθόλου με την πλευρά του Άρη? Είναι απαραίτητη, ναι. Απ' την αρχή μιλάμε και με τον Άρη και με τον Παναγιακό και με το... Εκτός από την Κηφισιά. Εκεί δεν κατάφερα να μιλήσω. Ναι. Ποτέ με κανένα. Πάντως έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση και εφόσον είτε πάμε είτε δεν πάμε σε αγώνες κατάταξης και αν η ομάδα σας ανέλθει στη Football League, αυτό που θα αιτηθείτε φαντάζομαι είναι από τη Football League το πρωτάθλημα να ξεκινήσει, αν είναι δυνατόν το επόμενο λίγο πιο αργά, έτσι ναι, για να προετοιμαστείτε. Προφανώς όχι, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα παραταθεί η έναρξη του πρωταθλήματος ή όχι. Εύλογα, σε εύλογο χρόνο ξεκινήσαμε, ίσως και λίγο πιο νωρίς από τους άλλους. Βλέποντας τις άλλες ομάδες Football League, ξεκινήσαμε 15 μέρες νωρίτερα. Ναι. Άρα για αυτός ο κορμός που υπάρχει εκεί, 4-5 νέοι παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ενδεχόμενα μπαράζ, είναι ήδη στην ομάδα και πιστεύω ότι μέχρι τέλος εβδομάδος θα συμπληρωθεί και το ρόστερ απόλυτα που θα παρουσιαστεί ενδεχομένως στη Football League, αν έχει ευτυχή κατάληξη αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε μετά το Δεκέμβριο. Σωστά. Πάντως θα χρειαστείτε και ένα χρονικό διάστημα και για να συστήσετε εταιρεία. Ναι, όσον αφορά σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου τη λέξη χαρτοβασίλειο, προφανώς. Είναι και τα capital control στη μέση. Και όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, θα υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Μην σας πω ότι ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Ναι. Σωστά. Αλλά φαντάζομαι ότι από ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, ότι κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και σε εμάς. Τώρα, ας πούμε, όσον αφορά τα διαδικαστικά, τα χαρτιά κτλ.
ενδεχομένως μπορεί να δοθεί μια παράταση να συμπληρωθούν λίγο αργότερα. Ναι, αυτό ακούγεται, αυτό ακούγεται. Έχετε δίκιο. Ακούγεται αυτό και νομίζω ότι είναι και λογικό. Τώρα για την έναρξη ή όχι δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, τώρα φαντάζεστε ότι διάβαζα μια ανακοίνωση χθες ότι σιγά μα εθνική έχουν δηλώσει συμμετοχή οι τρεις ομάδες. Ναι. Μέχρι ξέρω εγώ τι ήταν αυτό. Αύριο εκπνέει η προθεσμία ούτως ή άλλως. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, κάπως κάτι έπρεπε να γίνει. Εσείς για το τυπικό θα δηλώσετε συμμετοχή και στη ΓΑΜΑ Εθνική για το τυπικό του πράγματος. Προφανώς. Ναι. Δεν παίρνει κανένας το ρίσκο να πάει στο Β' τοπικό. Έχετε δίκιο. Αν δεν δηλώσει συμμετοχή. Ναι, βέβαια. Σωστά. Κύριε Δράκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και να ευχηθούμε να ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση. Να ξεκαθαρίσει γρήγορα η κατάσταση για όλες τις ομάδες και εύχομαι τι δυνατόν όλες να βρεθούν σε αυτή τη θέση και να απαλλαγούν από αυτό το μαρτύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.